Την προσοχή όλη τη Ελλάδα στραβά το ξανθιώτικο καρναβάλι, κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στις κρατήσεις των ξενοδοχείων, τα οποία ήδη έχουν πολύ λίγα αδιάθετα δωμάτια. Υπάρχουν αρκετές κρατήσεις. Βέβαια, υπάρχουν και κρατήσεις όχι μόνο για το Σαββάτο και την Κυριακή, υπάρχει και για την Παρασκευή. Δεν υπάρχουν τόσες μεγάλες κρατήσεις για την καθαρά Δευτέρα, τόσες αρκετές κρατήσεις και ζητήσεις. Η κίνηση είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Βέβαια, ικανοποιητικά επίπεδα για την εποχή που ζούμε. Σχέση και με πέρσι είναι μεγαλύτερη ικανοποίηση φέτος. Οι πληρότητες είναι σχεδόν ίδιες. Οι τιμές είναι χαμηλότερες βέβαια. Για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε πελάτες στο ξενοδοχείο και βέβαια επισκέπτες στην πόλη μας, έχουμε χαμηλώσει και άλλο τις τιμές. Αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο έχει γίνει σε όλη την Ελλάδα. Γενικά οι τιμές πέφτουν προς τα κάτω. Είναι καλό για τον καταναλωτή, για τον τελικό καταναλωτή. Βέβαια, εμείς δεν θέλουμε μόνο να έρθει στο ξενοδοχείο και να διαμείνει. Εμείς θέλουμε να είναι παντού οι τιμές προσιτές, ώστε πολλοί επισκέπτες και της γύρω περιοχής και βέβαια από όλη την Ελλάδα να έρθουν στην όμορφη μας πόλη. Βέβαια, λίγο να πούμε ότι κάθε χρόνο φέτος υπάρχει αρκετή ζήτηση, τουλάχιστον ένα ενδιαφέρον για το πώς είναι οι τιμές, αν υπάρχει πληρότητα και όλα αυτά. Και θέλω λίγο να δούμε αν υπάρχει και τελευταία στιγμή, αν μπορεί κάποιος να έρθει και να κλείσει, ή αν πρέπει λίγο να το δει πιο πριν το θέμα. Όπως κάθε χρόνο υπάρχουν κρατήσεις αρκετές. Τελευταία στιγμή το πιο λογικό είναι ότι δεν θα υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια. Δηλαδή, ακόμα και τώρα τα δωμάτια τα οποία είναι διαθέσιμα σε ένα ξενοδοχείο 74 δωματίων υπάρχουν ελάχιστα. Άρα, καλό θα είναι όσοι θέλουν να επισκεφθούν την Ξάνθη να κάνουν την κράτησή του σύντομα. Κατά 99% δεν θα υπάρχει διαθέσιμο δωμάτιο ούτε την Παρασκευή ούτε το Σάββατο. Ευελπιστούμε να μην υπάρχει ούτε και την Κυριακή. Γιατί πολλοί θα αναχωρήσουν για την πόλη τους μετά την παρέλαση. Εμείς θέλουμε να μην υπάρχει δωμάτιο ούτε και την Κυριακή. Σίγουρα Παρασκευή και Σάββατο όμως θα δυσκολευτούν πάρα πολύ σε όλα τα ξενοδοχεία της περιοχής. Βέβαια, σημαντικός παράγοντας για την επισκεψιμότητα είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων και εναλλακτικών προτάσεων όχι μόνο στο τελευταίο τριήμερο αλλά σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Όποια εκδήλωση γίνεται στην πόλη μας βοηθάει. Βοηθάει πρώτα απ' όλα τα ξενοδοχεία τα οποία φιλοξενούν απλά κόσμο. Ο κόσμος δεν έρχεται μόνο για να μείνει στο ξενοδοχείο, έρχεται για να περπατήσει μέσα στην πόλη, για να πάρει μέρος στις εκδηλώσεις, έρχεται για να δει την πόλη μας, έρχεται και όχι μόνο την πόλη μας, να δει και τις γύρω περιοχές. Να επισκεφτεί και να κάνει και ένα άλλο είδους τουρισμό. Δηλαδή να κάνει και ένα εναλλακτικό τουρισμό, ο οποίος προσφέρεται για την περιοχή. Όσες περισσότερες δραστηριότητες, όσες περισσότερες εκδηλώσεις, τόσο περισσότερο βοηθάμε την πόλη μας. Τόσο περισσότερα παίρνουμε ανάσες σαν πόλη, όταν λέμε ανάσες οικονομικές. Γιατί η πόλη πραγματικά έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα βέβαια όλη η Ελλάδα. Εμείς να κοιτάξουμε την πόλη μας. Όσο μπορούμε να δώσουμε περισσότερες εκδηλώσεις, περισσότερες δραστηριότητες, ως επισκέπτης να μείνει όχι μόνο για μία μέρα, όχι μόνο για μία διανυκτέρευση και δεύτερη, αν μπορούμε και τρίτη διανυκτέρευση. Αυτό πρέπει να είναι ο σκοπός όλων, πιστεύω, και των αρχών και του Δήμου και των επιχειρηματιών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται εδώ στην περιοχή, αλλά και όλων των κατοίκων, οι οποίοι πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται σε αυτές τις μέρες. Και όχι μόνο. Γενικά σε όλες τις μέρες. Είναι κάτι το οποίο φθήνει κατά την άποψή σας χρόνο με το χρόνο? Σίγουρα φθήνει, γιατί τα οικονομικά διαθέσιμα είναι περιορισμένα. Είναι διαφορετικά. Το καρναβάλι είχε ένα άλλο προϋπολογισμό και τις προηγούμενες χρονιές και όσο βλέπουμε ότι περνάμε και βαθαίνει και η ύφεση και γίνονται ακόμα πιο δύσκολα τα οικονομικά του καθένα, γίνονται και τα οικονομικά του Δήμου γίνονται ακόμα δυσκολότερα. Σίγουρα υπάρχει μια πτώση. Εμείς ακόμα και πτώση να υπάρχει, ας το πούμε, στην οικονομική δραστηριότητα, πρέπει να υπάρχει αύξηση στο κέφι. Πρέπει να υπάρχει αύξηση στη διάθεση. Αυτό κοιτάμε και αυτό θέλουμε να προωθήσουμε. Τουλάχιστον να έχουμε αύξηση στο κέφι μας, αύξηση στη διάθεσή μας, αύξηση στο χαμόγελό μας. Αυτό θα δώσει τα μέγιστα αποτελέσματα. Ακόμα και ας μην υπάρχουν χρήματα. Πάντα υπάρχει, αλλά δεν υπάρχουν αυτά που υπήρχαν πριν. Το χαμόγελο πρέπει να πολλαπλασιαστεί όμως. Να είναι ακόμα περισσότερο. Χαμόγελο λοιπόν είναι το αντίδοτο στην κρίση και κυρίως η καλύτερη μάσκα της αποκριάς, προκειμένου έστω και με πενιχρά μέσα να καταφέρουν δήμους, δημότες και επισκέπτες να περάσουν καλά στην εβδομάδα που διανύουμε.